ρώτησε ο Κώστας ο Χάρλας, τι έγινε? Οι βαθμοί γίνανε δύο. Έγινε. Αμα, τι έγινε ρε Κώστα? Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι αυτός. Τελικά τώρα τι αλλάζει? Τι αλλάζει τώρα? Αλλάζει κάτι? Απέκτησε θέση, δεν αποκλείστηκε από το πρωτάθλημα. Πέμπτος νομίζω είναι, έκτος είναι. Εντάξει. Τώρα πηγαίνει διαφορετικά, αλλά δεν τα γλιτώνει τα play-off και θα πληρώσει κιόλας. Και του ξένου που πρέπει να παραμείνουν. Χωρί Ολυμπιακό γίνεται πρωτάθλημα. Θα υποβαθμιστεί. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα 3-4 γύρω-γύρω ντεσού. Και περνάμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή. Μόλι έφτασε από Λευκάδα και το ταξίδι, το κατάλαβα εγώ ότι ταξίδευε ο Άγγελο Σταγιάνο. Είδα εκεί τι μηχανέ και τα υπόλοιπα θέματα. Και περνάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Άγγελε, καλημέρα. Καλημέρα, Γιαννάκο μου, καλημέρα. Σε μπερδέψανε πολλοί και πολλέ ότι γιόρταζε. Και όλο αυτό που ξέρω ότι δεν γιόρταζε. Είναι το βασικότερο από όλα. Του Ευαγγελισμού, για του Ευαγγελισμού ζητάω, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, συγγνώμη γιατί ήμουν πάνω στη μηχανή και δεν τα άκουγα. Δεν πειράζει, έχουμε να πούμε πάρα πολλά θέματα. Εντάξει, γίναμε από εκεί. Μάλιστα. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα στάτους το οποίο, μας περιπτώσει, έκανες μία ανάρτηση και είπες ότι θεωρώ υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μου και όχι μόνο να καταγγείλω δημόσια την ΟΣΕΚΑ, Ομοσπονδία Μπάσκετ με Αμαξίδιο, διότι είμαι αθλητής μπάσκετ του Ήφαιστος Πάτρας και πολλά χρόνια πριν είσαι πάλι σε αυτή τη θέση, έτσι δεν είναι? Ναι, κοίταξε, τώρα στο μπάσκετ είμαι από το 76, έτσι, όλη μου ζωή είναι μέσα στα γήπεδα. Και πρέπει να το τονίσουμε. Δεν έχω πάρει ούτε ένα φράγκο ποτέ, το ξέρεις το με αυτό, με β' εθνικές, με ιστορίες, δεν έχω πάρει ένα φράγκο ποτέ. Εντάξει, θεωρούσα ότι αυτό έπρεπε να το πω, έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν γίνεται το να έχεις άτομα με αναπηρία, άτομα που είναι σε αμαξίδια, άτομα με παραπληγικά, με ό,τι αναπηρία έχει καθένας, γιατί και εγώ έχω πλέον μικρό βαθμό βέβαια, αλλά έχω και εγώ την αναπηρία μου. Βεβαίως. Και να τους έχεις να γυρνάνε τώρα σε άκρη από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ, 6 που παίζαμε. Τι έγινε δηλαδή, έπρεπε όταν το παίζαμε. Για αναλυτικά αυτό το θέμα, τι ακριβώς έγινε? Ταξιδεύσατε και πήγατε εκτός έδρας, έτσι? Να σου πω, η Ομοσπονδία υποχρεούται να μας έχει κλείσει δωμάτια. Βεβαίως. Το πρώτο από όλα. Για μεσημέρι, για μισή μέρα, για υποχρεούται. Μάλιστα. Δεν το έκανε. Θα μου πεις καλά, εσύ δεν το διεκδίκησες? Όχι, δεν το διεκδίκησα. Μάλιστα. Γιατί εγώ είμαι ο Άγγελος Σταγιάνος. Ναι. Έτσι, δεν το διεκδίκησα. Άρα από λοιπόν το πρώτο που έπρεπε από την υποχρέωσή τους δεν έγινε. Δεν έγινε, ναι, δεν έγινε. Δεν έγινε. Συνεχίζει. Παιδιά με παραπληγία και να γυρίζεις όλη μέρα στο Ηράκλειο να παίζεις. Σε βάζουν ώρα στο Ηράκλειο να παίζεις 6 ώρα, το καράβι φεύγει στις 8, άρα πρέπει να φύγουμε νωρίτερα εμείς που μπορούμε να περπατήσουμε και δεν έχουμε κάποια μεγάλο βαθμό αναπηρίας, γιατί και εγώ είμαι πλέον σε τέτοια κατάσταση, να φτιάξουμε τα αυτοκίνητα για να βορτώσουμε τα αμαξίδια, γιατί τα παιδιά εκτός από τα πολιτικά αμαξίδια έχουμε και τα αγωνιστικά αμαξίδια. Βέβαια, τα αγωνιστικά αμαξίδια που είναι όμπος. Ακριβώς. Έτσι, και πρέπει να κάνουμε αυτό. Άρα το παιχνίδι το γράψαμε, μην πω πού, για να φύγουμε. 3,5 λεπτά πριν από το αγωνιστικό πρόγραμμα που τελείωνε ο αγώνας, φύγανε. 3,5 ώρα από το τελευταίο δεκάλεπτο. 3,5 λεπτά το τελευταίο δεκάλεπτο. Μα έτσι δεν τελειώνει καλά το παιχνίδι. Αυτό είναι παροδία, δεν είναι. Γιατί πήγανε. Άρα τι πήγες να κάνεις εκεί, τρίχες. Πέρα από αυτό τώρα. Άκου να δεις τι γίνεται. Εδώ είναι τώρα η ουσία. Αυτό εντάξει έγινε μια βλακεία, θα μπορούσα να το καθεκδικήσει. Πρόσεχε. Η Ομοσπονδία δικιά μας, η ΟΣΕΚΑ, είναι η Ομοσπονδία με τα αμαξίδια τα δικά μας, έτσι με τα αμαξίδια. Επειδή τα λεφτά είναι πολλά, θέλει να την πάρει ο ΟΚ. Εγώ λέγω Άγγελος Σταγιάνος και το λέω έτσι και το ξέρουν όλοι ποιος είμαι και δεν έχω κρυφτεί μου. Και ξέρεις πώς μιλάω και ποιος είμαι. Όχι εσύ Σταγιάννης Κόντης, οποιοσδήποτε παίζει μπάσκετ. Μάλιστα. Επειδή είναι πολλά τα λεφτά, θέλει να την πάρει η ΟΚ. Α, έχουμε θέμα εδώ. Η Ομοσπονδία η δική μας τώρα από την άλλη μεριά τι κάνει για να ισχυροποιηθεί? Φτιάχνει σωματεία περισσότερα. Να για να μην μπορεί να την πάρει. Δηλαδή εκεί που είμαστε 12 θέλει να τα κάνει 22. Να έχει ψήφους, Άγγελε. Ναι, ρε. Να έχει ψήφους. Ναι, μάλιστα. Συγγνώμη για το ρε. Όχι, ναι. Φαίνεται το ρε ο τύπος. Ναι. Είναι μάλιστα. Κάνει 22 τα σωματεία. Αυτό όμως τι έχει να κάνει για να ισχυροποιηθεί η δική μας η Ομοσπονδία? Κάνει παρατυπίες. Δηλαδή εμείς μπορείς να κάνεις ένα νέο σωματείο μόνο 3 μεταγραφές. Μάλιστα. Η ΑΕΚ που ήταν νέο σωματείο, γιατί είναι Α2 μέσα Α2 εμείς. Ναι. Η ΑΕΚ που ήταν νέο σωματείο έχει κάνει 9 μεταγραφές. Εγώ πώς θα πάω να παίξω? Ναι, και έχει μεγάλη διαφορά αυτό το χατήρι που κάνανε στην ΑΕΚ, αλλάζει τα δεδομένα. Και στην ΑΕΚ. Και ο Παναθηναϊκός καινούργιος σωματείος. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι, δεν έχω κάτι κατά νου να πω, προσάγω ούτε να προσάψω.
Έτσι. Αλλά πώς θα πάω να παίξω εγώ τώρα με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ. Εμείς που εδώ στην Πάτρα είμαστε συγκεκριμένοι, δεν μπορούμε να πάρουμε περισσότερους. Βέβαια. Σωστό, βέβαια, σωστό. Είναι μαρτυρημένο πώς θα πάω να παίξω με 9. Βέβαια. Δεν μπορεί να πάρει περισσότερο. Άγγελε, με τι επιχορήγηση κινείται αυτό το έργο το δικό σας από την πολιτεία γύρω από τον αθλητισμό? Το δικό μας είναι μόνο τα έξοδα μετακίνησης. Μάλιστα. Αυτό η Ομοσπονδία δεν παίρνει άλλα χρήματα. Η Ομοσπονδία, θα σου πω τώρα, δεν έχω εγώ, είμαι αυτοκαλύβη και το ξέρεις. Η Ομοσπονδία παίρνει 2-3-4 εκατοστάρικα. Μάλιστα. Τώρα, παλιά έπαιρνε εκατομμύρια. Μάλιστα, ναι, γιατί έχουν λιγοστέψει παντού. Ναι. Ναι. Παλιά έπαιρνε, ναι, είναι 55 χιλιάρικα χαλάει για το πρωτάθλημα και αυτό για την εθνική. Μάλιστα. Και τα υπόλοιπα γελάκια. Δικαίως. Δικαίως. τα υπόλοιπα Γιάννη δεν μπορώ να πω. Το μυαλό μου πάει, το στόμα μου δεν πάει. Μάλιστα. Σωστό. Είναι πολύ ωραία απάντηση. Το μυαλό σου πάει. Στόμα μου δεν πάει. Μάλιστα. Καλά, εκεί Άγγελε, από την πολιτεία και την πλευρά και από τη γραμματεία, επειδή τώρα τελευταία έχουμε συνηθίσει λίγο και τα σκάνδαλα δεξιά και αριστερά, τα βλέπουμε, τα ζούμε, ή δεν υπάρχει κάποιος ειδικός έλεγχος να παρακολουθεί κάποιος αυτά τα πράγματα? Δεν ξέρω, Γιάννη. Ό,τι και να σου πω, θα σου πω ψέματα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Υπάρχει, το κακό παιδί έχουμε γίνει κατά κάποιο τρόπο ύφεστος, ο οποίος θέλει να είναι τρομερά νόμιμος. Ναι. Και είναι πάρα γιατί πολύ καλό, σας θυμάμαι ιδιαίτερος, και δεν έχουμε αυτό κάτι, για να το επιβεβαιώνεις εσύ, πάνω απ' ότι είναι πολύ σοβαρό, γιατί αλλιώς δεν θα το έλεγες με τίποτα αυτό. Δεν έχει, εγώ είμαι ξύς και υποκαλύβη. Εγώ είμαι ξύς και υποκαλύβη, το ξέρεις αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Τώρα Άγγελε, αυτό το έργο θα οδηγήσει σε κάτι καλό? Δεν νομίζω, Γιάννη μου. Όχι. Κακά τα ψέματα. Μάλιστα. Κακά τα ψέματα. Η ΟΚ πάει να το πάρει αυτό για να δυναμώσει και οικονομικά, Άγγελε, ή να έχει την εποπτεία και την οργάνωση? Την εποπτεία, την οργάνωση και όλα τα άλλα γύρω γύρω μας, Γιάννη, τα ξέρουμε τώρα. Ο φίλος σου από εκεί, ο φίλος σου από εδώ, ο φίλος από τον πύργο, ο φίλος σου γραμματέας, ο Άγγελος Σταγιάννης, έτσι το λέω αυτό, ξεκάθαρα. Όχι, μα φαίνεται ότι για να διαφέρεται να πάρεις ένα έργο να το διοργανώσει. Αφόσον δεν έχει, ας πούμε, την πρώτη εθνική και την Α2 τις γυναίκες στα κύπελα, την ΑΒΓ εθνική, παίρνεις και αυτό που είναι ένα πολύ μεγάλο ποντίλι και παίρνεις και σε καλύτερες δημόσιες σχέσεις. Το βασικότερο είναι αυτό. Το μεταξύ αναπηρία πουλάει, έτσι. Βέβαια, δεν πουλάει γιατί την βλέπει ο κόσμος διαφορετικά. Την βλέπει διαφορετικά. Την βλέπει διαφορετικά και αξίζει τον κόπο να το ασχοληθείς. Άγγελε, τώρα τι έγινε με το πρωτάθλημα, τελειώσαμε με το παιχνίδι της Κρήτης? Με το ένα παιχνίδι, με το Ηράκλειο τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Τώρα τι έχουμε, προγραμματικό διάλογο? Έχουμε τα Χανιά, έχουμε την Άκρη, έχουμε και έχουν μείνει ακόμα και μετά πάμε play-off. Μάλιστα. Αν πάμε εμείς. Αν πάει η ομάδα στα play-off. Πότε θα τελειώσει αυτό, Άγγελε? Μέχρι τέλος Μαΐου. Μάλιστα. Το μήνυμα το οποίο έφυγε, το οποίο ήταν τρομακτικά δυνατό και τρομερά ηθικό, ότι εκεί που παρεμπορηθήκαμε στο Ηράκλειο με τα φαγητά μας, με τα σουβλάκια μας, με τις μότες μας, με τα μαρτίδια, το έλαβε κανείς υπόψη του? Όχι, δεν με πήρε κανείς. Ποιος να με πάρει, γιατί τολμάει κανείς να με πάρει. Έτσι. Γιατί τολμάει από τους όρθιους να με πάρει κανείς τηλέφωνο. Βέβαια, γιατί δεν μπορούν να το πάρουν αυτό. Κατάλαβες στα χέρια. Ξεκάθαρα γιατί τα λέω και μιλάμε τώρα στον αέρα, έτσι. Ξεκάθαρα, τολμάει κανείς από τους όρθιους να με πάρει. Και θα μας ακούσουν και πάρα πολύ σε πληροφορία στη συνέχεια που θα κάνει ο Κώστας στην ανάπτυξη και στο Facebook της εκπομπής. Θα μπουν χιλιάδες να τα ακούσουν και στο Μάρκα και. Γιάννη, μου το 76 στο μπάσκετ, το ξέρεις εσύ. Δεν έχω πάρει ούτε μία δραχμή ποτέ. Ποτέ μία δραχμή και το ξέρεις και αυτό. Έχω βάλει από την τσέπη μου σε όλες, από όλες τις θέσεις έχω υπερβεί. Αγαπάς κάτι και το παρακολουθείς. Στη δεύτερη ζωή το ίδιο θα κάνω. Ναι. Και μπορώ να μιλάω για όποιον θέλω και να λέω ό,τι θέλω. Βέβαια. Πού να λέει, υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε μετά από αυτές τις καταγγελίες σε κάτι? Ναι, γι' αυτό. Θεωρώ ότι κάτι μπορεί να γίνει. Κάτι μπορεί να γίνει, μάλιστα. Μέχρι να τελειώσει. Θεωρώ, το έτσι. Ναι. Θεωρώ ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ναι. Θέλω να μας έχεις πάρα πολύ ενήμερους και δεν ξέρω τι ακριβώς. Οι Δήμοι δεν μπορούν να βοηθήσουν καθόλου, Άγγελε, σε αυτό το κομμάτι, οι Δήμοι. Κοίτα, μας βοηθάνε στο γήπεδο και έχουμε τις ώρες, όποιες ώρες θέλουμε εμείς. Μάλιστα, σας δίνουν στο κομμάτι το γήπεδο. Επιχορήγηση δεν έχουμε ζητήσει, να σου πω την ιδέα. Γιατί εντάξει, παίρνουμε τα αυτοκινητά μας, πάμε ένα ταξίδι, μας τα βάζει τα έξοδα με σπονδία, μην λέμε τώρα και. Είναι πάρα πολύ ωραία, βεβαίως, είναι πάρα πολύ ωραία. Και τη μέρα τέλος, σωστά στο βαθμό που καταλαβαίνω. Ναι. Και αυτό. Κάποια έξοδα που μας δίνουν έτσι, κάτι χορηγίες, κάτι αυτά, είναι για τα παιδιά, γιατί έρχεται ένας από τον Κάλαμο. Κάνει προπόνηση δύο φορές από τον Κάλαμο. Πάλι από το Κρανίδι. Πάω σε αυτά από τα Γκρίνιο. Είναι και γύρω-γύρω, βεβαίως. Δεν κατάλαβες, εγώ δεν θα το έκανα αυτό το πράγμα τίποτα. Να έχουμε από το Κρανίδι εδώ για να κάνω προπονήσεις. Τώρα πάνε, Άγγελε, έχεις δίκιο, δεν το κάνανε κάποιοι, όμως είναι και κάποιοι που πρέπει να το κάνουν. Είναι αυτό το κάτι. Αυτό το κάτι, το μην πω τώρα στον αέρα τι είναι αυτό το κάτι. Το ρημάδι. Λοιπόν, Αγγελάκο, το θέμα μας δεν θα κλείσει. Θα είμαστε ανοιχτές οι γραμμές πάντα και η ενημέρωση που μας κάνεις. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και μέσα από το Facebook και το πώς το λέμε. Να περάσω στην άλλη σου μεγάλη αγάπη.
τι βλέπεις για τον ιστορικό Απόλλωνα και για την πορεία του Προμηθέα. Θέλω Απόλλωνα. Δύο μπασκετικά θέματα. Απόλλωνας, ωραία, εκεί που είμαστε. Ο Προμηθέας είναι μια μεγάλη δύναμη πλέον. Ναι. Το συζητάμε αυτό. Ναι. Έχει ένα background πίσω του, έχει, είναι μια μεγάλη δύναμη. Μάλιστα. Ο Απόλλωνας, Γιάννη, για εμάς τους... παλιούς και τους ρομαντικούς, τους εραστές και τους ρομαντικούς, δεν υπάρχει Απόλλωνας. Μάλιστα. Και τον καταπέψαν αυτοί που τον δικήσαν, τον Απόλλωνα, τελευταία 15 χρόνια. Μάλιστα. Είναι... μπορεί να είναι 13, μπορεί να είναι 18, ξέρω εγώ. Σημασία. Περάσαμε και από τις μεγάλες μας δόξες που λέει, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε. Δηλαδή, εγώ λυπάμαι. Εγώ, όταν εγώ έπαιζα στον Απόλλωνα 15 χρονών, και ποιος δεν λυπάται, μου λέει, τι να μου πούνε τώρα αυτοί που ήρθαν να διοικήσουν εδώ. Ναι. Να μου πούνε, δώσουν 2.000 και να παίξεις. Αν και λέγεις καλημέρες από τον φίλο σου τον Νίκο τον Σωτηρόπουλο και πολλά φιλιά στον Άγγελο από τις εποχές Ναυαρίνου, λέει. Επίσης να του πεις. Παρακολουθούν πάρα πολύ και πολλά φιλιά. Επίσης, φίλε Νίκο Σωτηρόπουλο, ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ζητάμε από παιδιά μαζί. Παιδιά μαζί μέσα, με Δροσόπουλο. Είδες όλοι αυτοί που είδαν σήμερα την αγγελία που έκανε ανάπτυξη και εγώ σας ότι θα είσαι. Είναι και άλλοι πολλοί οι οποίοι για κάποιους λόγους δεν θέλουν να φανούν ότι τα ακούνε ή δεν τα ακούνε, όμως όλοι ενημερώνονται. Ποτέ που είχαμε να πάει πολύ σοβαρό θέμα. Εγώ είμαι Άγγελος Σταγιάνος και δεν κρύφτηκα ποτέ από το 76. Μάλιστα. Έχω πει κάτι λάθος, να έρθει κάποιος και να μου πει, φίλε, κάνεις λάθος. Να μας διορθώσει. Λοιπόν, Αγγελάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στο δυτικό μαγαζί. Έγινε, Γιάννη, ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα και πολλά φιλιά. Έγινε.